Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Το ότι είναι ξανά ένικος στο Λευκό Οίκο ο Μπαράκ Ομπάμα, τι ακριβώς σημαίνει για την δοκιμαζόμενη Ελλάδα αλλά και τη δοκιμαζόμενη Κύπρο? Κοιτάξτε, πολλά δεν θα αλλάξουν από ό,τι ήταν τα προηγούμενα 4 χρόνια, ούτε για την Ελλάδα ούτε για την Κύπρο. Είναι γνωστή η πολιτική, εξάλλου στο επίπεδο που χαράζεται η πολιτική για μας και για την Ελλάδα, είναι επίπεδο διπλωματικών στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Όμως πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα παρά αν ήταν ο κύριος Ρόμνη. Οι Ρεπουμπλικάνοι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια τάση έναντι της Τουρκίας, την οποία δεν έχουν τόσο πολύ δημοκρατική. Βλέπω την ομογένεια μας να έχει περισσότερη επιρροή σε μια δημοκρατική διοίκηση παρά σε μια ρεπουμπλικανική, αλλά θεωρώ ότι εκείνο το οποίο θα έχουμε ξανιγμένο μπροστά μας είναι η συνεργασία στον τομέα των υδρογοναθράκων. Είναι η αμερικανική εταιρεία η Noble στο τεμάχιο 12, το τεμάχιο Αφροδίτη. Θα υπάρχουν πρακτικοί τρόποι συνεργασίας κατά την άποψή μου, πέραν των θεωρητικών, ναι. Και είναι χάρη σε αυτόν το γεγονός ότι πρόκειται για αμερικανική εταιρεία που επενδύθηκαν τόσα λεφτά και δεν έδειξε φόβον η αμερικανική εταιρεία από τις οποιασδήποτε απειλές, ναι, της Τουρκίας. Από την άλλη, ξέρετε, σε άλλες εποχές θα κάναμε αναγωγή κυρίως στα ζητήματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, του Κυπριακού. Σήμερα το πρώτο είναι η οικονομία, έτσι, και η επανεκλογή Ομπάμα ίσως να ανοίγει ένα παράθυρο ελπίδας και για αυτά τα ζητήματα. Εμφανίζεται τουλάχιστον προεκλογικά πιο διαλλακτικός στην ανάγκη διάσωσης της ελληνικής οικονομίας και ευρύτερα της Ευρωζώνης. Να σας πω, γενικότερα η Ευρώπη αυτή σήμερα νιώθει πολύ πιο ανακουφισμένη με την επανεκλογή Ομπάμα παρά με την εκλογή Ρόμνη. Ναι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μια πόλωση μεταξύ πολύ ούλτρα συντηρητικών που εκπροσωπούνται από τους Ρεπουμπλικάνους και φιλελεύθερων που εκπροσωπούνται από τον Ομπάμα. Η στάση των συντηρητικών δεν ήταν η στάση του σεβασμού προς τους συμμάχους, των διαβουλεύσεων με τους άλλους, ήταν ή είστε μαζί μας ή είστε εναντίον μας. Ναι. Κάτι το οποίο δεν έχουμε δει κατά τα 4 χρόνια του Πρόεδρου Ομπάμα. Ήταν η πολυμέρεια, για παράδειγμα καμία στρατιωτική επέμβαση δεν έχει γίνει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου χωρίς την άδεια του Συμβουλίου Ασφαλείας, κάτι που δεν συνέβαινε επί διακυβερνήσεως Μπούς. Και επομένως και στα δικά μας, εγώ πιστεύω ότι είναι προτιμότερο να έχεις έναν πλανητάρχη που να αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι μόνος του και διοικεί τον κόσμο, παρά έναν πλανητάρχη ο οποίος θα ένιωθεν ότι εμείς είμαστε και κανένας άλλος. Μάλιστα.